Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ραντεβού με την επικαιρότητα ξεκινάει ευθύς αμέσως εδώ από το Blue Sky. Θα δούμε την επικαιρότητα, τι ακριβώς συμβαίνει και θα κουβεντιάσουμε και για κάποιο ειδικό θέμα. Θα σας παρουσιάσω αμέσως τον καλεσμένο μας. Καταρχήν, να ασχοληθούμε με το θέμα της ακρίβειας. Είναι κάτι το οποίο τελικά συνεχίζει να ταλαιπωρεί ιδίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να προσεχθεί. Ίσως οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν ακόμα πιο σκληροί, να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι εσχροκερδούν σε βάρος των πολιτών. Ένα άλλο θέμα που ξεκίνησε αυτές τις μέρες είναι το κίνημα της πετσέτας. Δηλαδή, τι, το να μπορούν να γυρίσουν οι ακρογιαλιές πάλι στον κόσμο. Κάποιοι καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από ό,τι δικαιούνται, με αποτέλεσμα μην μπορεί κανένας να πάει να κάνει μπάνιο αν δεν πληρώσει 50 και 70 και 80 ευρώ. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ήδη νομίζω η κυβέρνηση ξεκίνησε και καυτηριάζει τέτοια γεγονότα και νομίζω ότι θα γίνουν αυστηροί έλεγχοι σε όποιον έχει καταπατήσει και έχει υπερβεί αυτά τα οποία πρέπει να έχει. Ένα άλλο θέμα είναι τα καύσιμα. Τα καύσιμα αυξάνονται. Ήδη σε κάποια νησιά ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Σε λίγο, από ό,τι λένε αυτοί που ξέρουν, μάλλον θα φτάσει και στην Αθήνα. Και εδώ γεννάται ένα θέμα πάλι. Πώς γίνεται πάντα με την παραμικρή αύξηση του πετρελαίου να αυξάνεται αμέσως η τιμή, ενώ όταν πέφτουν οι τιμές, τα καύσιμα να παραμένουν ψηλά ή να αργούν να πέσουν. Ένα άλλο θέμα που θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες είναι οι ποινές όσον αφορά τις φωτιές. Τι, δηλαδή, αυτοί που βάζουν τα προαμέλεια και σίγουρα αυτοί οι οποίοι βάζουν με δόλο, δηλαδή επί τούτου φωτιές, θα πρέπει τελικά να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία με πολύ διαφορετικό και αν θέλετε πολύ πιο σκληρές ποινές. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όπως είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι να θέτουν σε κίνδυνο πρώτα τις ζωές των πολιτών, δεύτερον τις περιουσίες και κατά τρίτον το δάσος. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάλι είναι η κίνηση ανάποδα, ειδικά στην Εγνατία Οδό, από διακινητές, από ανθρώπους που φέρνουν παράνομα στη χώρα και θέτουν σε κίνδυνο ζωές ανυποψίαστων πολιτών που οδηγούν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας. Νομίζω έγινε και μία σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με αρμόδιους στον Εύρο πάνω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Έχουν χαθεί άνθρωποι αδίκως και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πιστεύω ότι αυτό το αίτημα των ανθρώπων στην παραμεθόριο με τα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα όσον αφορά την εισβολή που έρχονται κάποιοι μετανάστες χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, πρέπει να το δει πιο σοβαρά η πολιτεία ακόμα, γιατί βλέπουμε ότι καθημερινά έρχονται βάρκες στις οποίες μόλις αντιληφθούν την παρουσία του λιμενικού, τρυπάνε τις λέμβους, πέφτουν οι άνθρωποι στη θάλασσα και φυσικά σώζονται από το λιμενικό. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι ακόμα πιο σοβαρό, όπως επίσης και με αυτούς οι οποίοι κινούνται ανάποδα, όπως είπα, στους εθνικούς δρόμους. Κοντά μου σήμερα έχω τον κύριο Παναγιώτη Μαδιά. Είναι δικαστικός εμπειρογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαδιά. Σας ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θέλουμε να κουβεντιάσουμε τι γίνεται με τα τροχαία ατυχήματα. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να αυξάνονται κατά κόρον είτε οι παρασύρσεις πεζών, είτε εγκαταλείψεις από τροχαία ατυχήματα θυμάτων, είτε να γίνονται τροχαία ατυχήματα και να χάνουν αδίκως, γιατί όποιος χάνει τη ζωή του από ένα τροχαίο ατύχημα, αδίκως τη χάνει, γιατί θα μπορούσε να μην είχε συμβεί, αν υπήρχε προσοχή, αν όλα αυτά που θα πούμε στην πορεία. Βλέπουμε λοιπόν να αυξάνονται πάρα πολύ τα τροχαία ατυχήματα και τα θύματα, και φυσικά και αυτοί οι οποίοι, αν δεν χάσουν τη ζωή τους, μετά στα νοσοκομεία μέσα μέχρι να αποκατασταθούν, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι κάποιες τραγωδίες που χτυπάνε τις πόρτες πολλών ανθρώπων. Πολλά σπίτια δηλαδή μπορεί να χάσουν προσφυγή τους άτομα σε τροχαίο ή άτομα να μείνουν σε ένα μεγάλο βαθμό να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και η αιτία είναι τα τροχαία ατυχήματα. Ή να μείνουν ανάπηροι για όλη τη ζωή. Τι συμβαίνει λοιπόν, κύριε Μαδιά, με τα τροχαία ατυχήματα? Γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι στους δρόμους μας καθημερινά διαβάζουμε, ακούμε ότι έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα. Γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ, πιστεύετε? Πολλά τροχαία ατυχήματα και χαζά τροχαία ατυχήματα που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να έχουν συμβεί. Mm. Εδώ πέρα, κύριε Κρυγκίτο, τίθεται το ερώτημα. Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Και τα δύο συμβαίνουν. Και ο γυαλός είναι στραβός και στραβά αρμενίζουμε. Βλέπουμε τελευταία, βέβαια, τους τελευταίους 2-3 μήνες, θα έλεγα, έχουν αυξηθεί τα τροχαία ατυχήματα και μάλιστα τα θανατηφόρα και οι παρασύρσεις πεζών μέσα στις πόλεις.
Σωστά. Θα πρέπει να σημειώσουμε και από την εμπειρία μου, αλλά και από την εμπειρία τη δική σας μέσα στο συγκοινωνιακό γίγνεσθε της καθημερινότητας, της μεταφοράς σας, από το σπίτι σας στο χώρο της εργασίας, μέσα στις πόλεις. Θα το έχετε διαπιστώσει ότι η Αθήνα θεωρείται από τις πλέον εχθρικές πόλεις της Ευρώπης σε σχέση συμπεριφοράς των οδηγών των αυτοκινήτων με τους πεζούς. Αυτό όσον αφορά τις παρασύρσεις. Άρα να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Θα το αναλύσουμε. Σε ό,τι αφορά τις παρασύρσεις. Τα αίτια είναι η μη σωστή ενημέρωση σε θέματα οδήγησης και σε θέματα βεβαίως οδικής συμπεριφοράς των Ελλήνων οδηγών. Και των πεζών όμως θα τολμούσα να πω. Και των πεζών. Πάμε για τους οδηγούς. Και των πεζών. Αλλά ένα μεγάλο αίτιο που συμβάλλει στη συμβολή αυτή, που συμβάλλει στα τροχαία ατυχήματα και μάλιστα τα θανατηφόρα και τους σοβαρούς τραυματισμούς μέσα στην πόλη, είναι και το κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο μπορεί να έχει ο πεζός με αποσπασμένη την προσοχή του στο δρόμο, ως πεζός. Ταυτόχρονα μπορεί να έχει αποσπασμένη την προσοχή και ο οδηγός. Και άμα το έχουν και οι δύο ταυτόχρονα. Εκεί είναι εγκληματικό πλέον. Όχι εγκληματικό. Εκεί οδηγούμαστε κατευθείαν στο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Κύριε Ματιά, η ταχύτητα που επιτρέπεται μέσα στις πόλεις, και θα σας πω γιατί το ρωτάω. Ναι. Ποια είναι, δηλαδή, μπορεί να κινείται κάποιος με 50 με 70 χιλιόμετρα μέσα στην Μπατησίων. Ναι. Ποια είναι η ταχύτητα που μπορεί να κινείται μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή? Σοβαρό το ερώτημά σας αυτό. Είναι κειμενόμενη η ταχύτητα μέσα στις πόλεις. Φερρυπίν, κοντά μας εδώ είναι η λεωφόρο Κηφισίας. Το όριο είναι κειμενόμενο. Είναι 60-70 κυρίως χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Αν σταθείτε, τώρα αν πάμε εκεί πέρα και σταθούμε σε μια κάμερα και όταν δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή ζήτηση, θα δούμε αντί για να πηγαίνουν το μάξιμο που είναι το 70, κάτω από τα 120-130, ιδιαιτέρως στις νύχτες που υπάρχει ελάχιστη κυκλοφοριακή ζήτηση, όλα τα αυτοκίνητα είναι από 120 χιλιόμετρα και πάνω. Νομίζω, ειδικά τα Σαββατοκύριακα στο συγκεκριμένο δρόμο, έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα, τα οποία προφανώς οφείλονται πρώτα στην ταχύτητα και σε κάποιους άλλους πράγματα θα τους κουβεντιάσουμε. Άρα λοιπόν, η κίνηση σε μια δρόμο μέσα στην πόλη, ο οποίος είναι δρόμος ο οποίος μπορεί να υπάρχουν πεζοί, καταστήματα, καταλαβαίνετε. Η κίνηση είναι διαφορετική. Σχολεία, παιδιά, Σχολεία, παιδιά, πολύ σωστά. Υπερήλικοι. Ποια πρέπει να είναι, δηλαδή, στην Πατησίωνα. Ας πούμε, γενικά το πάμε στα 50 χιλιόμετρα. Κοντά στα σχολεία είναι και 30 χιλιόμετρα. Αλλά γενικά, στο 50 χιλιόμετρα σας πάω τώρα εγώ. Περαιτέρω δε ο νομοθέτης που έχει συντάξει τον ΚΟΚ, οι νομοθέτες είναι σοφοί. Σου λέει πήγαινε με 50, αλλά στη συμβολή των οδών και όταν πλησιάζεις τα σχολεία θα μειώσεις περαιτέρω την ταχύτητά σου. Γιατί? Για να προβλέψεις τα απρόβλεπτα. Σωστά. Λοιπόν, στη χώρα μας γίνεται εντελώς το αντίθετο. Λοιπόν, κανένας δεν σέβεται τα όρια των ταχυτήτων, κανένας δεν σέβεται το όριο εντός των κατοικημένων περιοχών με 50 χιλιόμετρα. Αλλά ερχόμαστε τώρα και στην ευθύνη της πολιτείας. Μισό λεπτό. Ένα αυτοκίνητο που γίνεται με 50 χιλιόμετρα. Εάν γίνει το απρόβλεπτο, κάτι το οποίο δεν περιμένει ο οδηγός και φρενάρει από τον στα πόσα μέτρα θα σταματήσει? Πάρα πολύ σοβαρό το ερώτημα αυτό. Που δεν το ξέρει ο κόσμος, θα σας κάνω για μικρή παρένθεση. Παλιά υπήρχε στον Αντένα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μια εκπομπή για τα τροχαία ατυχήματα. Ήταν ο συγχωρεμένος τότε ο δημοσιογράφος ο Άρης Σταθάκης. Έκανε κάτι πολύ σοβαρές εκπομπές. Εγώ θα σας πω τώρα, ευθαρσώ συγχαρητήρια στο σταθμό σας. Που πρώτη φορά έτσι μου δίνει άπλετο αρκετό. Και θα το επαναλάβουμε, γιατί είπαμε αρκετό έτσι χώρο μεγάλο. Για να κάνουμε μια ενημέρωση. Πάμε τώρα στα 50 χιλιόμετρα. Πόσα μέτρα θα σταματήσει? Από τη στιγμή που δημιουργείται μια επικίνδυνη κατάσταση έμπροσθεν της αρχικής κατεύθυνσης ενός οχήματος, ένας μέσος οδηγός έχει χρόνο αντίδρασης, ο ανθρώπινος χρόνος αντίδρασης είναι ένα δευτερόλεπτο. Πάμε τώρα στα 50.000 χιλιόμετρα. Στα 50 χιλιόμετρα. Στα 50 χιλιόμετρα. Ναι. Την ώρα ένα αυτοκίνητο τα διανύει, σε ένα χιλιόμετρο διανύει 14,5 μέτρα περίπου. Άρα 14,5 μέτρα ο οφθαλμός που θα δει την επικίνδυνη δημιουργητή σε κατάσταση. Εν συνεχεία θα εκτιμήσει την κατάσταση αυτή. Συνάρτηση μόρφωσης, πνευματικής αντίληψης,
του οδηγού απαιτείται ένας χρόνος στο ενός δευτερολέπτου. Άρα έφυγε 15 μέτρα. 15 μέτρα έφυγε χωρίς να ελέγχει το όχημα. Άρα δεν θα προλάβει. Θέλει όμως και 2/10 του δευτερολέπτου να ενεργοποιηθεί η κινηματική αλυσίδα του συστήματος τροχοπέδησης προκειμένου να κινητοποιηθούν οι τροχοί. Άρα θέλει 14 συν 14, θέλει 28 μέτρα. Οπότε δεν θα προλάβει, οπότε να... Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Στα 50 χιλιόμετρα που στα 100 χιλιόμετρα ανεβαίνει πάνω από τα 85 μέτρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η επικινδυνότητα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε μια ελεγχόμενη ταχύτητα για να προβλέψουμε τα απρόβλεπτα. Ο πεζός τώρα, ο οποίος τον παρασέρνει ένα αυτοκίνητο, μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποια ευθύνη, δηλαδή γιατί η παράσταση γίνεται στο οδόστρωμα, δηλαδή εκεί που κινούνται τα οχήματα. Ποια είναι η ευθύνη που μπορεί να έχει ένας πεζός, ο οποίος ένα αυτοκίνητο θα τον παρασύρει στο οδόστρωμα και όχι στο πεζοδρόμιο, το τονίζω. Όταν η κάθετη διέλευση του πεζού έμπροσθεν ενός οχήματος συντελείται λιγότερο από το 1 δευτερόλεπτο, ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη και έτσι το εκτιμούν και τα δικαστήρια. Δηλαδή, είναι πέραν των ανθρωπίνων δυνατοτήτων για να αντιδράσει ο οδηγός προκειμένου να επιβραδύνει το όχημα, αλλά είναι και πέρα των τεχνικών δυνατοτήτων οποιοδήποτε αυτοκινήτου του κόσμου να σταματήσει λιγότερο, με μια αρχική ταχύτητα των 50 χιλιόμετρων, να σταματήσει σε μικρότερη απόσταση των 14 μέτρων. Σας το ρωτάω αυτό γιατί βλέπω μέσα στην πόλη πεζούς οι οποίοι δεν περνάνε ποτέ από τις διαβάσεις ή αν περάσουν από τις διαβάσεις σπανίως έως ποτέ να σταματήσει το όχημα, αλλά περνάνε όπου ακριβώς, θα το πω έτσι απλά, τους βολεύει όπου ακριβώς μπορούν. Από πού πρέπει να περνάει ο πεζός και τι πρέπει να κάνει ο οδηγός του αυτοκινήτου όταν βλέπει στη διάβαση των πεζών να κατεβαίνει το πόδι του πεζού για να διασχίσει το οδόστρωμα. Λοιπόν, δυστυχώς στη χώρα μας οι περισσότερες, και αυτό βέβαια είναι ευθυνή της πολιτείας, οι περισσότερες διαβάσεις των πεζών είναι αποχρωματισμένες. Οι περισσότεροι οδηγοί είναι πολλοί οδηγοί που δεν ξέρουν και τι σημαίνει διάβαση πεζών. Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν ότι η διάβαση πεζών σημαίνει stop. Να παραχωρήσουμε προτεραιότητα στον πεζό. Στο πεζό. Και στις πόλεις μας, κυρίως στις μεγαλοπόλεις της Ελλάδας, δεν υπάρχουν συχνές πυκνές που θα έπρεπε να υπάρχουν διαβάσεις πεζών ή υπόγειες διαβάσεις κάτω από τις λεωφόρους ή υπέργειες διαβάσεις. Υπάρχουν ελάχιστες υπέργειες διαβάσεις στη λεωφόρου Κηφισίας, γι' αυτό έχουμε και πολλά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και παρασύρσεις των πεζών. Μιλήσαμε λοιπόν για το θέμα της ταχύτητας και για το θέμα του κινητού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την παραβίαση. Δεν το ολοκλήρωσα με το θέμα του κινητού. Παρακαλώ, σας πω. Ότι αξίζει οι τηλεθεατές να μάθουν ότι ένας που οδηγεί, χρησιμοποιώντας το κινητό, είναι σαν οδηγεί με απόλυτη μέθη. Είναι σαν οδηγεί με απόλυτη... Το αποσπά τελείως την προσοχή. Το αποσπά τελείως την προσοχή. Έχουμε δει να οδηγούν και να στέλνουν και μηνύματα. Δηλαδή γίνεται το άκρο ναότων της τρέλας. Σωστό είναι αυτό. Στη χώρα μας. Ενώ έχουμε να πληκτρολογούν κιόλας. Ναι, έχουμε δει να πληκτρολογεί οδηγός δικύκλου και να πέφτει όχι από τροχείο ατύχημα, γιατί χάνει την ισορροπία του, δίνοντας ενδιαφέρον περισσότερο να πληκτρολογήσει το κινητό του. Αυτή είναι μία για τα κινητά. Δηλαδή εδώ πέρα είναι να γυλάει κανείς στη χώρα μας με αυτά που συμβαίνουν. Και εδώ πέρα θα μπορούσατε να μου κάνετε και το ερώτημα και το κάνω και ο ίδιος. Παρακαλώ. Έτσι, ευθέως, ντιρεταμέντε, κατευθείαν το ερώτημα. Λοιπόν, τι κάνει η πολιτεία, τελευταία, ιδιαίτερος τελευταία, τι κάνει η πολιτεία. Υπάρχει μία κατάσταση εντελώς παρατημένη έτσι στην τύχη της. Δεν υπάρχει, κύριε Κρικέτο, αστυνόμευση. Θα έρθουμε στο τμήμα της αστυνόμευσης να δούμε λίγο ακόμα τα αίτια, κάποια άλλα. Η παραβίαση του stop και του ελευθερού σηματοδότη. Ναι. Το βλέπουμε κατά κόρον στην πόλη να συμβαίνει. Δηλαδή, μάλλον δεν σταματάει κανένας στο πορτοκαλί. Στο πορτοκαλί σχεδόν κανένας. Σχεδόν κανένας. Στο κόκκινο πάρα πολλοί αυτοί το παραβιάζουν. Τι σημαίνει το κόκκινο? Το κόκκινο τι σημαίνει? Το κόκκινο φορά τύχημα ουσιαστικά. Να σας πω τι σημαίνει. Είτε είναι... για τον αυτό που το παραβιάζει, είτε για αυτόν ο οποίος κινείται κανονικά. Ή παίρνουμε μια πέτρα στο χέρι μας και τη ρίχνουμε στο κεφάλι ενός ανθρώπου, ή παίρνουμε το όχημα και το ρίχνουμε πάνω σε ένα άλλο όχημα, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι θάνατος η παραβίαση του stop. Πού ισοδυναμεί με την παραβίαση του κόκκινου.
Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς ίσως θα έπρεπε η πολιτεία και ειδικά στη χώρα μας να τα επαναξετάσει και να μην θεωρούνται αυτά τα αδικήματα αμέλεια, αμελή συμπεριφορά. Η παραβίαση π.χ. του ερυθρού σηματοδότη. Για πέστε μου εσείς που είσαστε με την τεράστια εμπειρία στην αστυνομία που έχετε, έτσι, τη συνδικαλιστική σας μεγάλη εμπειρία. Για πέστε μου, γνωρίζετε κανένα σηματοδότη στην Αθήνα, για να μου τον πείτε εμένα, ποιος σηματοδότης είναι αυτός που κάνει αστυνόμευση, ποιοι οδηγοί θα παραβιάσουν τον κόκκινο σηματοδότη και τον κίτρινο? Δεν υπάρχει. Δείξτε μου ένα σηματοδότη. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα γίνει εντός των επόμενων μηνών. Θα γίνει. Αφού θρυνήσουμε και κάποια άλλα θύματα. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα σημαντικό επίσης που προκαλούνται τροχαία ατυχήματα και μιλάω για τη μέθη. Δηλαδή η οδήγηση από την επίρρεια αλκοόλ. Ναι. Ενώ ακούμε καθημερινά ότι δεν γίνεται να πίνεις και να οδηγείς. Ας το αυτοκίνητο και γύρισε με ταξί, με τα πόδια, αλλά όχι αφού έχεις πει να οδηγήσεις. Εν τότε βλέπουμε σε έλεγχους που γίνονται να καταλαμβάνονται πολλοί οδηγοί οι οποίοι οδηγούν από την επίρρεια αλκοόλ. Τι συμβαίνει εδώ? Αυτό το ξέρουμε όχι τελικά. Υπό την επίρρεια αλκοόλ και υπό μεγάλη επίρρεια του αλκοόλ. Όταν είναι 2,5% το ποσό του αλκοόλ μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, ο άνθρωπος θεωρείται ο οργανισμός του δηλητηριασμένος και δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Και έχουμε δει η αστυνομία να συλλαμβάνει τέτοιους οδηγούς με 2,5 αλκοόλ. Από τα 3 μέχρι 3,15 επέρχεται ο θάνατος, είναι εντελώς δηλητηριασμένος και είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Οδηγούν και υπό την επίρρεια τόσων μεγάλων ποσοτήτων. Και εδώ πέρα τίθεται και ένα νομικό ερώτημα. Τώρα εγώ από τη μακρόχρονη εμπειρία μου τουλάχιστον δικαιολογούμε να έχω και μια άποψη πάνω στο θέμα, δεδομένου ότι είμαι και κάθε μέρα στα δικαστήρια και βλέπω οι οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ πώς αντιμετωπίζονται από τα ελληνικά δικαστήρια. Αμελή συμπεριφορά. Το πολύ, η μεγαλύτερη ποινή είναι 3 με 5 χρόνια. 3 με 5 χρόνια και με αναστολή. Μες. Και εγώ βάζω το ερώτημα, τίθεται το ερώτημα. Πριν πιούμε, είμαστε νυφάλιοι. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι όταν πιούμε, αρχίζουμε και χάνουμε τα αντανακλαστικά. Άρα κινδυνεύουμε ή να σκοτωθούμε ή να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θα έπρεπε να πηγαίνει όχι με ενδεχόμενο δόλο, όχι με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούμενος, κατευθείαν με δόλο. Δηλαδή πίνω, οδηγώ για να σκοτώσω. Αυτό είναι κατευθείαν δόλος. Κι όμως από τα ελληνικά δικαστήρια αντιμετωπίζεται αμελή συμπεριφορά, αμέλεια. Πεςτε μου κάτι, ένας ο οποίος θα καταληφθεί να οδηγεί και θα προκαλέσει ατύχημα υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Η ασφάλεια τον καλυπτεί? Όπα, εδώ. Είναι πάρα πολλοί οδηγοί. Ακούς και οδηγοί και γενικά. Ακούς, λέει αυτός, ή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ναι. Ου, και έφταιγε, έτσι. Δεν θα πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Ίσα ίσα που η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώσει όταν τεκμηριωθεί η πετιότητά του, έτσι, υπό την επίρρεια αλκοόλ και φταίει. Θα αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία και μετά θα στραφεί εναντίον του, γιατί υπό την επίρρεια αλκοόλ ουσιαστικά η οδηγή είναι ανασφάλιστη. Και θα στραφεί εναντίον του και θα του κάνει αγωγή και από ό,τι έχει θα του τα πάρει. Προκειμένου να αποζημιωθούν τα τίματα. Πεςτε μου κάτι, ακούμε πολλές φορές κάποιους οδηγούς να κοιμηθούν στο τιμόνι, όπως το λένε. Αυτό συμβαίνει από την κούραση ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα ακούμε και για κάποιους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι δεν θα πρέπει να εργάζονται πάνω πέραν των 8 ωρών. Τι συμβαίνει με την κούραση του οδηγού? Πώς λειτουργούν τα αντανακλαστικά του? Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός όταν αισθανθεί ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές καταστάσεις? Θα πρέπει να κινητοποιήσει το συντομότερο δυνατό το όχημά του, αφού βρει ασφαλή χώρο ακινητοποίησης. Γιατί ένα δευτερόλεπτο, όπως σας είπα προηγουμένως, αν αποκοιμηθεί για ένα δευτερόλεπτο με 50 χιλιόμετρα, 14 μέτρα πηγαίνει τυφλά το όχημα. 2 δευτερόλεπτα, 2,5 δευτερόλεπτα, πάει 50 μέτρα το όχημα τυφλά. Εκεί επέρχεται το τροχαίο ατύχημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πρέπει αμέσως να κινητοποιήσει το όχημα του. Να υποθέσει ότι έσκασε το λάστιχο, ότι χάλασε το αυτοκίνητο και πρέπει να το σταματήσει. Μες. Πάμε να δούμε και λίγο τους δικυκλιστές. Ακούμε πολλές φορές ότι πολλοί δικυκλιστές οδηγούν χωρίς κράνος ή κάποιοι οδηγοί αυτοκινήτων δεν φορούν ζώνη. Ακούμε μάλιστα από κάποιους δικυκλιστές οι οποίοι παραπονούνται γιατί η τροχιά μπορεί να βεβαιώσει μια παράβαση. Τι σε νοιάζει εσένα, αν εγώ δεν φορά κράνος, εγώ θα πω το μοιραίο. Νομίζω δεν είναι έτσι. Η πολιτεία οφείλει, πρέπει, καλά κάνει, να έχει ενδιαφέρον για τη ζωή των ανθρώπων της. Άρα λοιπόν
καλώς επιβάλλει τα πρόστιμα, καλώς επιβάλλει τις παραβάσεις αυτές. Τι συμβαίνει όταν ένας δεν φοράει κράνος? Τι είναι η κίνδυνη που αντιμετωπίζει? Θα πρέπει η πολιτεία να προστατέψει και τους οδηγούς. Εγώ θα πω αυτά είναι και αντικοινωνικά άτομα, γιατί κάνουν κακό καταρχήν στον εαυτό τους. Κάνουν κακό στον εαυτό τους, αλλά κάνουν κακό και στην εθνική οικονομία. Για φανταστείτε τώρα ένας να έχει σπάσει τη λεκάνη του, να έχει σπάσει και τα δύο του τα πόδια και να είναι σε ένα κρατικό νοσοκομείο, έτσι, και να νοσηλεύεται εκεί πέρα για ένα χρόνο και πέρα του ενός έτους. Ή να καταλήγουν ακόμη και ανάπηροι. Η πολιτεία αναγκάζεται να πληρώσει. Έτσι θα πρέπει να κάνει, αλλά το θέμα είναι ότι αν σας άρπρος... Δηλαδή είναι και οικονομικό, είναι και οικονομική αυτό, ζημιά για να πέρασε από ένα τροχείο. Θα έχει καταστρέψει ουσιαστικά όλη τη ζωή και φυσικά και κάποιους ανθρώπους θα πρέπει να είναι δίπλα του. Ναι. Η ζώνη, το ακούμε καθημερινά, η ζώνη σώζει ζωές. Βλέπουμε όμως παρόλα αυτά ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράν ζώνη, ένα και δεύτερον, βλέπουμε μητέρες να βαστάνε στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά στον προστινό κάθισμα. Έχω δει και οδηγούς να κατάνε μικρά παιδάκια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς αμόρφωτοι, θα έλεγα, και ανέμελοι για τη ζωή τη δική τους και για τη ζωή ακόμη και των παιδιών τους. Ντροπή. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να τους γίνεται όχι για 2 μήνες αφαίρεση του διπλώματος και της άδειας κυκλοφορίας, θα έπρεπε να τους γίνεται για αρκετό χρονικό διάστημα και να πηγαίνουν πάλι για επανεξέταση. Για να ξαναδώσουν θα μιλήσουμε και για τα διπλώματα. Για να ξαναπάρουν το δίπλωμα ξανά. Λοιπόν, για να γίνει κατανοητό τώρα, μία πρόσκρουση, έστω και με 50 χιλιόμετρα, κύριε Χρυγκέτο, ενός οχήματος πάνω, να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Είναι αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος. Το σύνολο του κόσμου και θα έπρεπε να ενημερώνεται από την πολιτεία. 50, παίρνω τα 50 χιλιόμετρα, πρόσκρουση οχήματος με 50 χιλιόμετρα πάνω σε σταθερό, πακτωμένο εμπόδιο, μη κάμψιμο, μη ελαστικό εμπόδιο, βλέπε τείχος. Ναι. Εκείνη τη στιγμή η καρδιά που ενός μέσου ανθρώπου ζυγίζει, είναι κειμενόμενο το βάρος, συνάρτηση το σώμα, τον τυπό του, από 240 μέχρι 250 230-250 γραμμάρια, για ένα δέκατο του δευτερολέπτου που είναι ο χρόνος που διαρκεί η σύγκρουση, η πρόσκρουση πάνω στον τοίχο, ζυγίζει ακαριαία για ένα δέκατο του δευτερολέπτου 17 κιλά. Άρα έχουμε, να το πω απλά, εκτείναξη της καρδιάς από τις αρτηρίες του ανθρώπινου σώματος, έχουμε ρήξη καρδιάς σε ένα δέκατο του δευτερόλεπτου, ή έχουμε ολική ρήξη ή μερική ρήξη, έχουμε θάνατο ή ακαριαίο ή σιγά σιγά προοδευτικό θάνατο λόγω αιμορραγίας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με 50 χιλιόμετρα. Δεν μιλάμε για 100 χιλιόμετρα, πεντικονταπλασιάζεται η αδράνεια εκείνη τη στιγμή και έχουμε σίγουρα θάνατο χωρίς σταγόνα αίμα στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος. Άρα πάμε από ρήξη ζωτικών σπλάχνων. Κύριε Μαδιά, να σας ρωτήσω. Ακούμε συχνά ότι αυτός ο οδηγός οδηγεί επικίνδυνα ή επιθετικά. Τι σημαίνει οδηγεί επιθετικά αυτός ο οδηγός? Και όχι αμυντικά που λένε κάποιοι άλλοι. Αμυντικά. Ποια είναι η αμυντική και ποια είναι η επιθετική οδηγή? Εγώ θα έλεγα, οδηγούμε όλοι μας να μην υπάρχει ούτε αμυντική, γιατί αμυντική οδήγηση είμαστε υποχρεωμένοι εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε, γιατί το σύνολο των οδηγών κάνουν επιθετική επίθεση. Ποια είναι η επιθετική και ποια είναι η αμυντική? Για να σώσουμε τον εαυτό μας πρέπει να κάνουμε αμυντική οδήγηση. Λοιπόν, η επιθετική οδήγηση είναι υψηλές ταχύτητες, υψηλές επιταχύνσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Περνάμε τα κίτρινα. Περνάμε τα stop. Αλλαγή λωρίδας ξαφνικά. Αλλαγή λωρίδας ξαφνικά χωρίς να κοιτάξουμε καθρέφτες. Αυτή είναι επιθετική οδήγηση. Αμυντική οδήγηση είναι και επιβάλλεται να κάνουμε, ειδικά στη χώρα μας, που είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στα τροχαία ατυχήματα η Ελλάδα, ειδικά στη χώρα μας πρέπει να κάνουμε ως όσον εαυτόν σωθήτο αμυντική οδήγηση για να προβλέψουμε και να προλάβουμε τα απρόβλεπτα. Έτσι. Για να προβλέψουμε τους οδηγούς που έχουν αντικοινωνική συμπεριφορά και δεν υπολογίζουν τους άλλους χρήστες της οδού. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έξαρση των τροχαίων ατυχημάτων και να χάνουμε με αυτόν τον τρελό, τον χαζό τρόπο ανθρώπινες ζωές, κυρίως νέοι άνθρωποι.
Δώστε μου την εικόνα. Φταίει η πολιτεία. Θα επανέλθω σε αυτό αμέσως. Ναι. Ενώ ακούμε όλα αυτά συνέχεια, τα διαβάζουμε, τα ακούμε στα δελτία ειδήσεων, βλέπουμε τα ρεπορτάζ για τα θανατηφόρα, για το πολλά αυτοκίνητα καταλήγουν μέσα σε καταστήματα, προφανώς λόγω της ταχύτητας. Γιατί λοιπόν ενώ ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε όλα αυτά καθημερινά, τα φτάνουν μέσα στο σπίτι μας αυτά τα ρεπορτάζ, αυτές οι εικόνες, γιατί παρόλα αυτά συνεχίζουμε να μην οδηγούμε σωστά? Πού το αποδίδεται? Είναι αυτό που μου λέγατε προηγουμένως, ότι κάποιοι αισθάνονται με το αυτοκίνητο ότι έχουν κοινωνική καταξίωση? Θα σας το πω και αυτό αμέσως, αλλά κοιτάξτε, όπως υπάρχει ανομία στο κοινωνικό μας γίγνεσθε γενικά, βλέπετε, πρόσφατα είδα κάποιος στο Ρέθυμνο, νομίζω, δικάστηκε, λέει, 411 χρόνια φυλακή, ο οποίος είναι ελεύθερος, για βιασμό. Βίασε, λέει, 37 παιδόφιλοι, παιδόφιλος. Και δεν βλέπω κανένας παιδόφιλος να είναι μέσα. Όπως υπάρχει ανομία στο κοινωνικό μας γίγνεσθε, υπάρχει και ανομία στο συγκοινωνιακό μας γίγνεσθε. Λοιπόν, σου λέει ο άλλος, δεν πρόκειται να δικαστώ. Και να δικαστώ, θα δικαστώ με αναστολή. Με αναστολή. Οπότε γιατί να το σκέφτεται σοβαρά όταν υπάρχει ανομία? Όταν υπάρχει αφαίρεση διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για αρκετά χρόνια. Όχι μόνο άδειας κυκλοφορίας, γιατί μπορεί να έχει και 2 και 3 αυτοκίνητα. Αφαίρεση άδειας κυκλώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύετε ότι η οδική συμπεριφορά πρέπει να είναι κάτι το οποίο να απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα? Δηλαδή πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Μπράβο. Πώς και πρέπει να οδηγούμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως Άρα το λοιπόν λέτε. Η δική συμπεριφορά. Να πάρει μια κυκλοφοριακή αγωγή και να πάρει μια γνώση σε θέματα οδικής ασφάλειας. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε συνηθίσει και λέμε στη χώρα μας τα τροχαία ατυχήματα. Μόλις ακούμε τροχαία ατυχήματα, πού παραπέμπει το μυαλό? Σε υπερβολική ταχύτητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνουμε. Την διερεύνηση, τώρα μιλάω και σαν πραγματογνώμονας, την διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων την αφήνουμε, αυτός έτρεχε. Δηλαδή για όλα αυτά υπερβολική ταχύτητα. Μα δεν έχουμε δει και κανένα να σκοτωθεί σταματημένος. Όλοι κυκλοφορούμε με μία ταχύτητα. Πάμε με 50, 60, 70 χιλιόμετρα. Να μην ξεχάσουμε ότι όλα τα crash test των αυτοκινητοβιομηχανιών συντελούνται στα 55 χιλιόμετρα. Κάποιες βιομηχανίες, καταρχήν δεν υπάρχει ασφαλές όχημα. Υπάρχει ό,τι πληρώνει κανείς παίρνει. Υπάρχει όχημα καλό, καλύτερο και ένα βατό όχημα. Υπάρχουν φτηνά, καλά και καλύτερα οχήματα. Όμως ταχύτητες πάνω από των 55 με 60 χιλιόμετρων μία πλευρομετωπική σύγκρουση μπορεί να επέλθει μοιραία και να έχουμε θανάσιμο τραυματισμό. Δεν μιλάμε για υπερβολικές ταχύτητες. Πριν από μέρες άκουσα ότι μάλλον θα προταθεί για την πόλη της Αθήνας να μειωθεί η ταχύτητα από τα 50 στα 30 χιλιόμετρα. Ναι. Αν αυτό γίνει, το θεωρείτε ότι είναι σωστό? Να μειωθεί η ταχύτητα από τα 50 στα 30 χιλιόμετρα εντός της πόλης, δηλαδή η κίνηση των οχημάτων. Πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύετε? Είναι πολλές πόλεις, πολλά κράτη στην Ευρώπη, όπως η Ιταλία, πολιτισμένες χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, που σκέφτονται να μεγαλώσουν τα όρια της ταχύτητας από τα 130 στους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους να τα πάνε στα 150. Στα περισσότερα τμήματα των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων στη Γερμανία δεν υπάρχει όριο ανωτά το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Εγώ πιστεύω ότι τα όρια σωστά είναι στη χώρα μας, απλώς να τηρούνται. Απλώς να τηρούνται. Τώρα ένα άλλο θέμα έχουμε. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι. Και θα γυρίσουμε να μιλήσουμε. Να σας μιλήσω για τους δρόμους. Για τους δρόμους, και για την τροχέα, κάτι, ο Έλληνας, συνάρτηση των γνώσεων του. Για τα διπλώματα, για τη σήμανση, για όλα πώς αυτά. Πώς οδηγεί? Όλα αυτά έχουν να κάνουν. Πάμε σε ένα break. Θα γυρίσουμε με τις δικές σας παρεμβάσεις, τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1860-001 και ό,τι θέλετε θα μας το πείτε εδώ ζωντανά. Πάμε σε διάλειμμα. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε το τηλεφωνικό ή το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 211-1860-001. Παρατηρήσεις, σχόλια, τις καταγγελίες σας. Πάντα με κόσμιο τρόπο σε ό,τι θέλετε να αναφερθείτε.
Εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ με τον κύριο Παναγιώτη Μαδιά, ο οποίος είναι δικαστικός εμπειρογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, να κουβεντιάζουμε για τα τροχαία ατυχήματα, αυτή τη μάστιγα η οποία τελικά πρέπει η πολιτεία παντή τρόπο να βρει τρόπο μάλλον να μπορέσει είτε να τα εξαλείψει τελείως ή αν πρέπει σε κάποιο βαθμό να μειωθούν πάρα πολλά. Χάνουμε πολλούς ανθρώπους, μένουν άνθρωποι ανάπηροι από τα τροχαία ατυχήματα. Δεν θα πω μόνο ότι μπορεί να είναι τα κόστη αυτά, όταν μπροστά στην υγεία δεν υπάρχει κόστος. Είδαμε λοιπόν, κύριε Μαδιά, προηγουμένως στο πρώτο μέρος. Δεν είναι μόνο ότι. Τροχαία ατυχήματα. Ακούστε με, τροχαία ατυχήματα, αν δεν κάνω λάθος. Τροχαία ατυχήματα, ναρκωτικά και καρκίνος. Είναι οι μάστιγες, έτσι. Μάλιστα. Είναι οι αιτίες πολλών θανάτων στη χώρα μας. Κύριε Κρικέτο, πρόσφατα, πριν τις εκλογές, έγινε μία συνάντηση δημοσιογράφων, έτσι. Αφρόκρεμας δημοσιογράφων, θα έλεγα, δεν ξέρω, δημοσιογράφοι. Με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Που υπάρχει μια μάστιγα στην Ελλάδα. Θεωρούμεθα η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στα τροχαία ατυχήματα. Ακούσατε από έναν δημοσιογράφο να γίνει ένα ερώτημα σε κάποιον πολιτικό, στους πολιτικούς αρχηγούς, τι θα κάνουν, πώς αντιμετωπίζουν αυτή τη μάστιγα. Ενδεχομένως για την αφρόκρεμα. Κανένα ερώτημα δεν είναι. Ενδεχομένως την αφρόκρεμα, όπως τη χαρακτηρίσατε, να μην τους ενδιαφέρει. Λέω ένα σχόλιο, δεν ξέρω. Ή δεν πουλάει. Ή δεν πουλάει. Ή δεν πουλάει. Ή δεν πουλάει. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το πρώτο μέρος θα είδαμε τι γίνεται, ποια είναι κάποια αίτια. Τώρα να προχωρήσουμε ακόμα σε κάτι άλλο. Οι δρόμοι μας, σε τι κατάσταση είναι. Λοιπόν, ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι καλά συντηρημένος το οδόστρωμα ή έχει λυπή σήμανση ή κακής κατασκευής, το ακούμε και αυτό, μπορεί να έχει κάποια συνεισφορά σε ένα τροχαίο ατύχημα. Και χωρίς καμία συντήρηση, έτσι. Καμία συντήρηση. Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε ένα τροχαίο ατύχημα, στο συγκοινωνιακό γίγνεσθε υπάρχει βάση, υπάρχει η βάση και το υπηκοδόμημα. Θα σας διακόψω μισό λεπτό, ναι, να ρωτήσουμε τον κύριο Κώστα το Χολαργό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κρικέτο. Καλησπέρα. Όλα τα είπατε ωραία και ο κύριος που είναι δίπλα σας και συγχαρητήρια. Το μόνο που δεν είπε ο κύριος με τα αυτοκίνητα μετά τις 2 η ώρα τη νύχτα που έχουν βγάλει τις εξατμίσεις και έχουν βάλει και θα τα πούμε στην πορεία. Δεν τα ξεχάσαμε, θα τα πούμε. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε. Σωστή παρατήρηση. Συγχαρητήρια. Τη Μεσογείο δεν μπορεί να κοιμηθεί κανείς. Να κλείσει μάτι κανείς και από τα αυτοκίνητα και από τις μοτοσυκλέτες. Ορίστε. Και από τα αυτοκίνητα με τις εξατμίσεις και κυρίως από τις μοτοσυκλέτες, έτσι. Μάλιστα. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα από τη μουσική η οποία είναι σε διαπασόν εντός του οχήματος για να ξεκουφαίνει τους πάντες. Υπάρχει για και αυτή. Για μένα ναι, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Συγχαρητήρια για το ερώτημά σας, θα τα πούμε. Για μένα ναι, πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που έχουν τις εξατμίσεις. Δεύτερο, να μην περνάνε στο χτέο. Αφού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κύριε. Ξέρω, να ακουστεί. Πέστε μας. Δεν υπάρχει έλεγχος, τίποτα. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Λέγαμε λοιπόν. Σωστό, να το πούμε και αυτό. Εγώ πάμε το υπόψη μου να το αναφέρω. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Εγώ είμαι 40 χρόνια οδηγός, ο οποίος είμαι συνταξιούχος τώρα. Είμαι 80 χρονών. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Για όλα, για τα τρεξίματα και για αυτά, το κεφάλι μας. Στο εξωτερικό για 35 χρόνια ο νόμος της προσπεράσεις και τα αυτά είναι σεβαστικά και στην Ελβετία το καλοκαίρι το όριο ταχύτητος είναι 60 χιλιόμετρα για όλα και για τα μικρά και για τα μεγάλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν για τους δρόμους τι συμβαίνει με τους δρόμους οι οποίοι είναι σε κακή συντήρηση και κατά πόσο συμβάνει ένας τέτοιος δρόμος. Ναι. Στο να γίνει κάποιο ατύχημα. Σας έλεγα, υπάρχει η βάση και το υπηκοδόμημα. Η βάση είναι ο δρόμος. Το υπηκοδόμημα είναι το αυτοκίνητο. Άρα, στη χώρα μας ήρθε μπροστά το αυτοκίνητο, μπροστά ήρθε το αυτοκίνητο και μετά φτιάξαμε δρόμους. Όπως συμβαίνει το αντίθετο με τα αεροπλάνα. Μπροστά πρέπει να φτιάξουμε αεροδρόμια για να προσγειωθεί ή να απογειωθεί το αεροπλάνο. Και μετά να έρθουν τα αεροπλάνα. Εδώ έγινε το αντίθετο. Φτιάξαμε, ήρθαν τα αυτοκίνητα, μετά φτιάξαμε δρόμους, κακότεχνοι δρόμοι κτλ. Όμως δεν τα μηδενίζομαι όλα. Τελευταία, κύριε Κρικέτο, έχουν γίνει χιλιάδες χιλιομετρικές αποστάσεις κλειστών αυτοκινητοδρόμων, σύγχρονων και τέλειων αυτοκινητοδρόμων. Ένας τέτοιος δρόμος είναι η Αττική Οδός.
Θα έλεγα ότι είναι, δεν είναι από πλευράς διαχείρισης. Γιατί όμως συμβαίνουν τόσα είδατε πολλά. Είδατε τι έγινε στην Αττική. Αυτό θα Αττική οδό, την κρίσιμη γιατί στιγμή. Γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά ατυχήματα σε έναν κλειστό δρόμο όπως είναι η Αττική οδός. Τι φταίει. Δεν έχει καλή διαχείριση για μένα. Δεν έχει καλή διαχείριση. Δεν τη χάνει καλή διαχείριση. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ριάνδη από την Πεντέλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Αν και όλος ο κόσμος βρίσκεται στις παραλίες, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση, για τη δυνατότητα της παρέμβασης. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο προηγουμένως, ο οποίος ανέφερε την εκπαιδευτική κοινότητα και πώς θα μπορούσε να παρέμβει, ώστε να έχουμε έναν στόχο όριμων οδηγών όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν και γίνουν οδηγοί. Είμαι εκπαιδευτικός 36 χρόνια. Εν ενεργεία ακόμη, με πάρα πολλά προγράμματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας. Θα μου επιτρέψετε στην παρέμβασή μου να αναφέρω το εξής. Το πρώτο οδηγού είναι ο γονέας, πριν ακόμη ξεκινήσει το παιδάκι να έρθει στο δημοτικό σχολείο. Τα πρότυπα λοιπόν ας προσπαθήσουν σωστά να διορθωθούν όσον αφορά τη συνοδική συμπεριφορά για να μπορέσουμε να έχουμε ενήλικες οδηγούς όριμους. Εκεί είναι πιστεύω σωστό η αποτελεσματικότητα. Όσα προγράμματα να κάνει ο δάσκαλος και επειδή είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσα προγράμματα και να κάνουν τα σχολεία. Ο μπαμπάς και η μαμά οδηγούν. Τα παιδιά, αυτή είναι τα πρότυπα, αυτό δεν θέλετε να πείτε. Όταν γεννιούνται και φεύγουν από το μυευτήριο, εάν μπουν στο ειδικό καλαθάκι και μάθουν ότι πρέπει να βάλουν ζώνη, όχι για να πληρώσουν το πρόστιμο, να μην πληρώσουν πρόστιμο, αλλά ότι είναι για την ασφάλεια, τότε θα αποκτήσουν αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι όπως το λέτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σωτήρη. Τον κύριο Σωτήρη. Καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Σωτήρης. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Έχω χάσει τη γυναίκα μου εδώ και 2-3 χρόνια κοντεύει. Και πληρώνουμε ασφαλιστικές φορές, επικουρικές και κύρια σύνταξη. Αυτό είναι δίκιο. Εσείς πώς το βλέπετε, κύριε Μαδιά? Κύριε Μαδιά, δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει σχέση με αυτό το αντικείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι λέγαμε, κύριε Μαδιά, όμως και πέρα από τους δρόμους στους οποίους αναφερθήκαμε. Ναι, για τους δρόμους. Δεν το ολοκληρώσαμε. Ναι. Λοιπόν, γίναν δρόμοι, παραδοθήκαν χιλιομετρικές αποστάσεις, ασφαλείς δρόμοι, κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, με ασφάλεια κτλ. Όμως, έλα να τώρα που δεν έγινε ταυτόχρονα και ενημέρωση στους χρήστες των οδών. Γίναν κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι και ο καημένος ο Έλληνας δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει τους καινούριους και σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μαρία. Είναι σημαντικό αυτό. Θα το πω. Κυρία Μαρία από την Κυψέλη. Καλησπέρα σας. Μας ακούει κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία από την Κυψέλη. Πάμε κύριε Μαρία, συνεχίζετε. Λοιπόν, έχουμε τρεις λουρίδες ανακατεύθυνση και βλέπουμε η αριστερή λουρίδα, κύριε Κρικέτο, θεωρείται λουρίδα υπέρβασης, λουρίδα εκ των τριών ανακατεύθυνση, θεωρείται λουρίδα υπέρβασης, λουρίδα προσπέρασης. Mm-hmm. Άρα στιγμιαίο πάτημα στην αριστερή λουρίδα και επαναφορά του οχήματος στη δεξιά λουρίδα ή στη μεσαία συνάρτηση της ταχύτητά μας. Εδώ βλέπουμε στην αριστερή λουρίδα να πηγαίνουν και να κινούνται οχήματα και μάλιστα όταν υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή ζήτηση στην αριστερή λουρίδα οχήματα με 40 χιλιόμετρα, ούτως ώστε γίνεται μια ατέλειωτη χιλιομετρική απόσταση, ουρά, ανάσχεση της κυκλοφορίας. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μαρία του Κυψέλη. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Κρικέτο. Καλησπέρα. Και καλησπέρα και στον κύριο Μαδιά. Ήθελα να σας πω το εξής. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γίνουν πιο πολλά αλκοτέστ τα βράδια κυρίως. Τα φανάρια να λειτουργούν καλύτερα σε κάθε δρόμο, γιατί εγώ θυμάμαι παλιά πήγαινα στα δικηγορικά κάτω με το λεωφορείο. Για να περάσω απέναντι έβαζα το δάχτυλό μου για το πράσινο και περίμενα μισή ώρα για να ανάψει και άναβε για μισό λεπτό και μετά πεταγόμουν στα σπίνα για απέναντι. Ναι, δεν ξέρω ακόμα να υπάρχει συγχρονισμός φανάριων. Δεν το γνωρίζω αυτό.
μετά και κάτι άλλο. Όχι διπλώματα σε πολύ μεγάλα άτομα. Όχι θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Φανταστείτε. Αλλά εντάξει, κάποιος που είναι και 80 χρονών, πια 85, τώρα παραπάει αυτό. Δεν είναι ρατσιστικό. Όχι, όχι. Μην το πάρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Ανέστη από τα Πατήσια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Κριτσέτο και κύριε Μαλιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, το πρόβλημα με τα ατυχήματα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος από την αστυνομία, από την τροχέα, αν έχουν διπλώματα, δεν έχουν διπλώματα, εάν είναι ασφαλισμένα τα αυτοκίνητα, δεν είναι. Εμάς προ ένα μήνα μας κρύψε ένα μάξι, το οποίο ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα, δεν ήταν ασφαλισμένος και ήταν από το εξωτερικό. Εάν υπήρχε έλεγχος, δεν θα το είχαμε αυτό το ατύχημα εμείς. Σωστά. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Αναστάση από το Καπανδρίτη και θα τα πούμε όλα μαζί με εμένα. Καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Κυριέτο. Τι κάνετε κύριε Μαριά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να κάνω μια επισήμαση. Εκεί στο Καπανδρίτη, που λέτε τώρα για τα παιδιά εδώ πέρα, βλέπω την ευκοπή σας, είναι ο δρόμος ο κεντρικός που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Mm-hmm. Και το πρωί που πάνε τα παιδιά στο σχολείο, θα στήσουν τώρα. Και το μεσημέρι, αν δείτε τα αυτοκίνητα απάνω στα παιδιά, μικρά παιδιά, αυτό το έχουν κάνει στο Δήμο ο γονείς για να βάλουν κάποιο φανάρι, κάποια άσπρες γραμμές κάτω τουλάχιστον, άσπρες γραμμές, ξέρετε. Και δεν έχουν κάνει τίποτα. Αν θα γίνει κάτι πιο ατύχημα, εκείνη την ώρα θα λέμε όλοι, ξέρετε η ώρα η κακιά, η ώρα η κακιά. Μικρά παιδιά είναι, σχολείο πάνω. Δεν είναι αυτό. Και οι οδηγοί, εμείς που οδηγούμε, όλοι. Δεν υπάρχουν διαβάσεις, μολονότι. Απάνω στα παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος. Δεν υπάρχουν. Μολονότι ότι υφίσταται κυκλοφορία μικρών παιδιών, μα είναι ανύπαρκτη η διάβαση πεζών, αυτό είναι έγκλημα, κύριε. Αυτό είναι στο έγκλημα που μας λέτε. Στο Καπαδρίτη, και στην πλατεία, ελάτε ένα πρωί που πάνε τα παιδιά, ντροπή θα πάνε σχολείο τον άλλο μήνα, να δείτε τι γίνεται. Εσείς σαν γονείς τι κάνετε? Τι τα αυτοκίνητα πάνω στα μικρά παιδιά. Εσείς σαν γονείς τι κάνετε? Δεν τους πιέζετε αυτούς τι τους ανθρώπους? Τι να κάνουμε, τα μάτια μας 14. Μόνο τους ψηφίζετε? Τα μάτια μας 14 το. Δεν έπρεπε άσπρες γραμμές να βάλουν κάτω? Ένα φανάρι. Βεβαίως. Να αποσβήνει. Μόνο άσπρες γραμμές. Μόνο άσπρες γραμμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τα διπλώματα, τα όρια ηλικίας που κατά την άποψή σας μπορεί κάποιος. Μισό λεπτό, τον κύριο Μηνέα να ακούσουμε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ακούμε. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Είμαι τεχνικός τα τελευταία 30 χρόνια. Σε αυτό που είπε ο κύριος Μαδιάς, θα ήθελα να εστιάσω λίγο στην ατομική ευθύνη του καθενός. Mm. Όταν έχει περάσει στην Ελλάδα μία ιδέα, μία γνώμη ότι τα λάστιχα αλλάζονται κάθε 3 χρόνια, κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι, πρέπει να είναι με χιλιομετρικές αποστάσεις. Θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Η συντήρηση σε όλα τα οχήματα είναι σχεδόν ελλειπή. Τα λάστιχα πρέπει να λιώσουν εντελώς για να τα αλλάξει κάποιος από το όχημά του. Όταν για να κάνει ένα σέρβις και να είναι σωστό το αυτοκίνητο, να είναι σωστό το σύστημα διεύθυνσης, πρέπει να βγάλει κάποια ζημιά και δεν πάει να το δει απλά για συντήρηση. Και γενικώς θα πρέπει τακταίο να σταματήσουν να περνάνε αυτοκίνητα με ένα εικοσάρικο και να γίνεται σωστός έλεγχος για να μπορεί να είναι ασφαλές το αυτοκίνητο στο δρόμο. Θεωρώ ότι ό,τι και δρόμους να μας φτιάξουν, ό,τι και παιδεία να μας δώσουν, αν δεν έχει ο καθένας την ατομική ευθύνη να συντηρήσει το όχημά του, είναι όλα λάθος. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Όλα αυτά που είπε ο κύριος είναι σωστά. Σωστά. Πάμε να δούμε λίγο για τα διπλώματα και τα όρια ηλικίας, τα οποία τότε σε νομίζω μια τηλεθεάτρια. Πού πρέπει, κατά την άποψή σας, κάποιος να μπορεί να οδηγήσει, σε ποια ηλικία? Λοιπόν, στα 65 ετών περνάει από γιατρούς. Mm. Παθολόγο, οφθαλμίατρο. Πέρασε εγώ πέρυσι. Περνάνε όμως. Πέρασε εγώ πέρυσι. Περνάνε όλοι, επαναλαμβάνω. Έχει ακουστεί πολλές φορές. Όλοι περνάνε. Μάλιστα. Πέρασε εγώ πέρυσι. Όλοι περνάνε. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μία έρευνα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καταλήξουν.
στο θέμα αυτό θα πρέπει στα 70, στα 70 κατά τη γνώμη μου και κατά, τον, και κατά τη γνώμη όλων των, τουλάχιστον των πολιτισμένων χωρών, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, θα πρέπει στα 70 να γίνεται επανεξέταση, επανεξέταση και, σε θέματα οδήγησης, αλλά και πάνω στα, σήματα. Γιατί στα 80 ο άνθρωπος αρχίζει και παθαίνει, μειώνονται τα αντανακλαστικά του, μειώνεται η μνήμη. Πολλοί πάσχουν από κάποιες ψυχικές διαταραχές, ψυχικές ασθένειες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να επισημαίνονται και να μην μπορούν να οδηγήσουν. Πάμε να ακούσουμε τον καματερό, τον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Το κύριο Χρυκέτο και το κύριο... Ναι, ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, μια παρατήρηση. Λοιπόν, η Λέα πρέπει να την νομεύει η τροχέα πιο καλά. Διότι όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα φέρνω τώρα που πάω εγώ ένα δρόμο που πηγαίνω εγώ. Εγώ οδηγάω από 12 χρονών, από 10, ξεκίνησα από τον ποδήλατο. Λοιπόν, πόσο και τώρα είμαι 76 και δεν έχω τρακάρει καμία φορά. Εγώ δεν έχω τρακάρει. Άλλο τι κάνουν οι άλλοι. Εντάξει, και αυτό η Λέα θέλω... πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή. Σωστό. Πρέπει να έχει οπουδήποτε τροχονόμος στα φανάρια. Και μπορεί... να είναι η Λέα ανοιχτή. Πάμε να... Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη, γιατί τελειώνει ο χρόνος σιγά σιγά. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ήθελα να πω το εξής. Επειδή γίνονται συχνά πολλά ατυχήματα, όταν γίνει ένα ατύχημα από κάποιον ο οποίος είναι μεγάλη ηλικία, αμέσως χαρακτηρίζονται ότι οι μεγάλες ηλικίες φταίνε. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω να κάνω μια στατιστική, να δούμε πόσα ατυχήματα κάνουν οι νέοι και πόσα οι γέροι, για να μπορέσει να γίνει. Γιατί υπάρχουν γέροι οι οποίοι όντως χρειάζεται να τους αφαιρεθεί το δίπλωμα. Όπως υπάρχουν και νέοι που πρέπει να τους αφαιρεθεί το δίπλωμα. Καταλάβατε, είναι θέμα προσώπου και τι ευθύνη έχει ο καθένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την πλευρά μας τουλάχιστον, όση ώρα μιλάμε, δεν υπήρξε καμία ρατσιστική άποψη ή κάποια. Το θέμα είναι πώς θα οδηγούμε με ασφάλεια. Αντίληψη πάνω στο θέμα αυτό. Το θέμα είναι πώς θα οδηγούμε όλοι με ασφάλεια, να μην έχουμε προβλήματα, δυστυχήματα που χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Κύριε Μαδιά, επειδή τελειώνει ο χρόνος και επειδή δεν προλάβαμε να το εξαντλήσουμε σε όλο το φάσμα αυτό το θέμα, θα μας κάνετε την τιμή να ξαναέρθετε. Βεβαίως. Εν κατακλείδη, για να κλείσουμε. Τι μπορούμε να πούμε στους οδηγούς οι οποίοι σήμερα οδηγούν, τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν και στους πεζούς, έτσι ώστε τα τροχαία ατυχήματα να σταματήσουν να είναι στο βαθμό που είναι τόσο πάρα πολλά. Εγώ θα έλεγα, θα πρέπει καταρχήν όλοι μας να συμμορφωθούμε στα πλαίσια της κανονικότητας και να εφοδιαστούμε με υπομονή και ένα μεγάλο απέραντο σεβασμό και για τους άλλους χρήστες της οδού. Ενώ στη χώρα μας γίνεται η απόλυτη επιθετικότητα. Δηλαδή, επιτίθεται ο άλλος και λεκτικά, αλλά και μπορεί να τον δείρει τον άλλον και ξυλοδαρμό ακόμη. Μπορεί να έχουμε, δηλαδή είναι κάκιστες συμπεριφορές, πρωτόγονες συμπεριφορές. Τι παθαίνει ο Έλληνας όταν μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Ενώ πριν βλέπεις έναν καλό άνθρωπο, σεβάσμιο, μπαίνει στο αυτοκίνητο και μετατρέπεται σε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Όπως είπα, θα σας έχουμε πάλι. Κυριαρχείται από επιθετικότητα για τον άλλον. Θεωρεί τους δρόμους δικούς του. Θα σας ζητήσουμε να έχετε πάλι κοντά μας να το κουβεντιάσουμε. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφορά ζωές ανθρώπων. Θα μας κάνετε τη χάρη να ξαναέρθετε σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Έρθω και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε.